Στην προηγούμενη δίωρη ραδιοφωνική πανεσία με τον Νικολακτύπη είχαμε και τον Κώστα Νικολακόπουλο να βγει ανεκτάκτος για να ενημερώσει για το γεγονός ότι υπάρχει πλέον επιβεβαίωση για τη συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Μαρσέικ για την απόκτηση του Κόνραντ Ντελαφουέντε, ο εξτρέμο 21χρονος Αμερικανός διεθνής κιόλας της Μαρσέικ. Οπότε εδώ είμαστε και θα τα πούμε και νομίζω τον έχουμε τον Κώστα Νικολακόπουλο. Έλα Παύλο, τι κάνεις? Τι κάνουμε, καλά, καλά. Καλά, έχουμε σήμερα δύο θέματα για τον Ολυμπιακό. Και αγωνιστικό και μεταγραφικό. Να πάμε με τη χρονική σειρά και όχι με σειρά σπουδαιότητας, γιατί σπουδαιότερο είναι πάντα το παιχνίδι από κάθε τι άλλο. Mm-hmm. Η σειρά η χρονική φέρνει το θέμα De La Fuente. Μπορούμε να μεταφέρουμε τις νεότερες πληροφορίες που έρχονται από τη Γαλλία και συγκεκριμένα από το σχεδόν πάντα έγκυρο RMS, από τα μεγαλύτερα γαλλικά ΜΜΕ, που αναφέρει ότι ο De La Fuente είναι έτοιμος με υπογράψει στον Ολυμπιακό, τον οποίον επέλεξε από την Μπεσίκτας, η οποία Μπεσίκτας επίσης είχε συμφωνήσει με τη Μαρσέικ, όπως έχει συμφωνήσει και ο Ολυμπιακός με τη Μαρσέικ. Mm-hmm. Αλλά τον επέλεξε τον Ολυμπιακό ο De La Fuente και είναι έτοιμος να υπογράψει στον πρωταθλητή Ελλάδας, επαναλαμβάνω, αυτές είναι οι πληροφορίες που RMS, τονίζοντας ότι ο παίκτης, ως γνωστόν άλλωστε, είναι εκτός πλάνων του Τούντορ από την Olympique Marseille. Θα οριστεί κάποια οψιόν αγοράς? Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι μέχρι, αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα, mm-hmm. Είναι ότι θα γίνει η μεταγραφή με τη φόρμουλα του δανεισμού. Mm-hmm. Λεπτομέρειες θα τις μάθουμε πιστεύω αύριο, mm-hmm. Γιατί το λέω αυτό από τον Ολυμπιακό, αυτό το οποίο τονίζεται είναι ότι το μυαλό όλων στο σύλλογο είναι στο αποψινό παιχνίδι που θα κρίνει σε ένα μεγάλο βαθμό τη μετέπειτα ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού για τη φετινή σεζόν, και ότι δεν επιβεβαιώνουν τίποτα και ότι από αύριο θα ασχοληθούν πάλι με τα μεταγραφικά. Mm-hmm. Αλλά επαναλαμβάνω ότι οι πληροφορίες και από την Τουρκία λόγω Μπεσίκτας και από τη Γαλλία είναι συγκεκριμένες ότι υπάρχει συμφωνία Ολυμπιακού Μαρσέικ για τον De La Fuente και ότι ο παίκτης, ο 21χρονος Αμερικάνος διεθνής εξτρέμ, είναι έτοιμος να υπογράψει στον Ολυμπιακό με τη φόρμουλα, επαναλαμβάνω, του δανεισμού. Είναι μια εξέλιξη που σε γενικές γραμμές, Παύλο, μπορούμε να πούμε ότι την περιμέναμε, υπό την έννοια ότι αυτός ήταν ο πιο κοντινός, υπαρκτός μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού. Και νομίζω ότι πάλι μπαίνει μια σφραγίδα του νέου προπονητή, καθώς μπορεί να μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι τώρα στη Μαρσέικ, αλλά είναι προϊόν των Ακαδημιών της Μπαρτσελόνα. Ακριβώς. Και έχει και υπηκότητα ισπανική, έτσι. Έχει και δεύτερη υπηκότητα, όχι μόνο την αμερικανική. Ισπανική υπηκότητα, έπαιζε μέχρι και το 2021 στην Μπαρτσελόνα Β. Στο mm-hmm. πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας είχε παίξει την προπερασμένη σεζόν. Την περασμένη ήταν στη Μαρσέικ, νομίζω 27 συμμετοχές, αν θυμάμαι καλά, σε πρωτάθλημα κύπελλο και Ευρώπη. Στην Μαρσέικ, ο De La Fuente είχε ένα... Όλες οι συμμετοχές αυτές ήταν 27, νομίζω 24 τώρα. Οδηγάω, δεν το θυμάμαι. Νομίζω 27 ήταν που το κοιτούσα και εγώ προχθές. 27 είναι μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου, γιατί μετά είχε ένα τραυματισμό, αποθεραπεύτηκε, είναι υγιής. Mm-hmm. Το δεύτερο και πλέον σημαντικό θέμα της ημέρας για τον Ολυμπιακό είναι η ρεβάνς με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας το βράδυ, όπου οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να αξιοποιήσουν, να εκμεταλλευτούν το κόλλο αυτό στο 86 του Ελαραμπή, στο Καραϊσκάκη, την ισοφάρισε 1-1. Και να προκριθούν για τα play-offs, όπου εκεί θα αντιμετωπίσουν τον Απόλλωνα Λεμεσού, εφόσον βέβαια πάντα περάσουν την πολύ σκληροτράχυλη πρωταθλήτρια Σλοβακίας. Μια δύσκολη υποστολή του Ολυμπιακού, και γιατί η Σλόβα είναι μια καλή ομάδα, αλλά κυρίως θα έλεγα γιατί πρώτον δεν έχει καλή ψυχολογία με τα άσχημα αποτελέσματά του εδώ και πολύ καιρό, ειδικά βέβαια τώρα με τα προκριματικά, τα ευρωπαϊκά, αλλά και γιατί έχει πάρα πολλές απουσίες. Πραγματικά είναι δύσκολο να θυμηθώ τον Ολυμπιακό να έχει τόσες τραυματίες. Εντάξει, ήταν ο κορονοϊός, αλλά τόσους πολλούς τραυματίες να έχει ο Ολυμπιακός από Αύγουστο, δεν το ξαναθυμάμαι. Και απουσίες που προέκυψαν εσχάτως, δεν είναι ότι ήταν γνωστές. Δηλαδή, πολλές απουσίες προέκυψαν τρεις τελευταίες μέρες. Έχει κάθε εβδομάδα, έχει και από 1-2.
και μπροστά ο Ροντρίγκες και ο Αμπού Καμαρά, πολύ σημαντικοί παίκτες, και πίσω στην άμυνα ο Παπασταθόπουλος, ο Βρυσάλικο, ο Ανδρούτσος επίσης θα μπορούσε να δώσει λύσεις, ο Μαντί Καμαρά στη μεσαία γραμμή, ο Χουάνκ με τον Ισραηλινό είναι ανέτοιμοι ακόμα, mm-hmm. πραγματικά πάρα πολλά προβλήματα. Ο Μανολάς φαίνεται πως θα παίξει, φαίνεται γιατί είχε ελάχιστες προπονήσεις τα πόδια του και αυτός είναι τραυματίας. Mm-hmm. Ο Μασούρας επίσης και ενοχλήσεις χθες, νομίζω ότι αυτός θα παίξει. Mm-hmm. Αν δεν μπορέσει ο Μανολάς τελευταία στιγμή θα παίξει ο Ουθεϊνού Μπά. Εκτός και αν προτιμήσει ο προπονητής να τους βάλει και τους δύο, παίζοντας με τρεις στην άμυνα, κάτι που το είχε σκεφτεί στο πρώτο μάτι, αλλά δεν το είχε κάνει λόγω του τραυματισμού του Μανολά. Τώρα βέβαια λείπει ο Παπασταθόπουλος, το στριφογυρνάει Παύλο στο μυαλό του, ναι. πάντως αυτό. Και του Βυσάλικο ο τραυματισμός επηρεάζει μια τέτοια σκέψη. Έτσι, που θα μπορούσε να παίξει δεξί στόπερ. Ακριβώς. Έχει τρεις, μπορεί να τους βάλει και τους τρεις, αλλά δεν ξέρω πραγματικά. Και ο Μανολάς, επαναλαμβάνω, πρέπει να... Οριακά είναι να παίξει ο Μανολάς. Κοίτα Κώστα, αν θέλω να το πάμε και λίγο σε πιο σχολιογραφικό το όλο θέμα το σημερινό για τον Ολυμπιακό. Καλές οι μεταγραφές, καλοί παίκτες και όλα αυτά. Σήμερα νομίζω πρέπει να μιλήσουν λίγο προσωπικότητες, γιατί θα είναι πολύ μεγάλο κάζο να αποκλειστεί από την Σλόβα. Ψυχολογικό. Έχει η ομάδα, σίγουρα έχει βγάλει και ψυχολογικό θέμα μετά τα αποτελέσματα, την γκρίνια, την κριτική. Έχει και ψυχολογικό θέμα. Το είχε πει και ο Βαλμπουενά που είναι παλιά Λεπού, αμέσως μετά το πρώτο παιχνίδι. Αυτό είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Δεν λέμε ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει κενά. 100% έχει, τα έχουμε επισημάνει. Μα από τις μεταγραφές αρχίσαμε έτσι κι αλλιώς. Τα ξέρουμε άλλωστε όλοι τα κενά, δεν χρειάζεται να είσαι ειδήμων. Αλλά δεν μπορεί να είναι τόσο κακή ομάδα, μπορεί να μην φτιάξει μια φάση τέλος πάντων. Ή να χάνει, ξέρω εγώ, τόσο εύκολα γκόλο όπως ο Μασούρας κλπ. Δεν έχει αυτοπεποίθηση η ομάδα. Ίσως το απόψινο παιχνίδι είναι μια ευκαιρία να πάρει έτσι λίγο ψυχολογία, να περάσει και να πάρει ψυχολογία. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Θα είναι άλλο ένα βράδυ θρίλερ, εκτιμάω. Και καλό θα είναι ένα Ολυμπιακός έτοιμος ακόμα και για παράταση και πέναλτι. Ειδικά αν παρουσιαστεί έτσι, αυτομάτως η ποιοτική διαφορά που θεωρητικά έχει ο Ολυμπιακός μειώνεται. Γιατί η εικόνα είναι αυτή που μετράει στο τέλος, έτσι. Και στον αγώνα στο Καραϊσκάκη δεν φάνηκε μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Όχι. Μπορείς να πει κάποιος ότι σε διαστήματα του παιχνιδιού ή και γενικά ήταν πιο επικίνδυνη κιόλας η Σλόβαν. Μπορεί να το πεις και αυτό με τις δύο καθαρές που έβγαλε ο Βατσλίκ και τον γκολ που έκανε και εν τέλει ο Ολυμπιακός σοφάρισε μια στημένη φάση. Εντάξει, και τον γκολ της Σλόβαν είναι από ένα καθαρά ατομικό λάθος. Δηλαδή και από παίκτη που δεν το περιμένεις. Έτσι. Ναι, πράγματι, και εδώ είναι μια παράμετρος άλλη και η διαιτησία, γιατί πράγματι δεν ήταν σωστή αντιμετώπιση του Σοκράτη στη φάση αυτή, αλλά πρόκτημα υπάρχει και νομίζω ότι 9 φορές στις 10 οι διαιτητές σε τέτοιες φάσεις δίνουν επιθετικό φάουλ. Άμα πέσει και ο παίκτης κάτω. Πρέπει να πέσει και ο παίκτης κάτω εκεί πέρα. Αυτή ήταν η δέκατη, ας πούμε, να το πω μάλλον, περίπτωση. Γενικά ο Ολυμπιακός είχε πολύ σκληρές διαιτησίες και στα δύο τελευταία του παιχνίδια στο Καραϊσκάκη, με τη Μακάμπη πάρα πολύ σκληρή από τον Πολωνό, αλλά και με τον Βέλγο προχθές. Δεν ξέρω. Και όλη η κατάσταση του ελληνικού ποδοσφαίρου πιστεύω παίζει το ρόλο της, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Εκεί θα σε πήγαινα. Εκεί θα σε πήγαινα, ότι και ο Παναθηναϊκός δεν είχε κάποια αφελική διαιτησία, να το πούμε έτσι. Και ο ΠΑΟΚ είχε δύο αποβολές. Επίσης, τώρα Κώστα, έχουμε το μάτς, αλλά οι ερωτήσεις όπως καταλαβαίνεις έρχονται και για τις μεταγραφές. Δεν σε έχω ακούσει ποιο είναι το ρεπορτάζ σου για το θέμα του Τέγιο. Γιατί με ρωτάνε αν επηρεάζει το θέμα του Τέγιο, αλλά δεν έχω ακούσει και σένα να πεις τι ισχύει και τι δεν ισχύει για το ισχύει. Δεν έχω ακούσει τίποτα για τον Τέγιο. Δεν έχω ακούσει τίποτα για τον Τέγιο. Γι' αυτό το πήγα έτσι, γιατί αυτομάτως. Ναι. Είναι μια ανεξάρτητη υπόθεση. Ανεξάρτητα από την υπόθεση De La Fuente. Οι δύο εξτρέμοι οι οποίοι ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό εδώ και αρκετές μέρες είναι ο De La Fuente και ο Καμπράλ. Mm-hmm. Αυτό εγώ. Τη Sporting. Mm-hmm. Sporting Λισαβόνας, ναι. Ναι. Μάλιστα. Okay, Κώστα, ό,τι άλλο προκύπτει φυσικά εδώ θα είμαστε. Γιατί είναι και κρίσιμες οι ώρες από το μάτς και πληροφορίες για την 11η κτλ.